Ψαλτικές περιηγήσεις. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Για τρίτη συνεχόμενη φορά έχουμε στην εκπομπή μας προσκεκλημένο τον κύριο Θεόδωρο Καλήμαχο, εξαίρετο ψάλτη, και θα συνεχίσουμε σήμερα την κουβέντα που είχαμε και στην προηγούμενη εκπομπή και η οποία αφαιρούσε στα κλασικά μαθήματα, τα οποία είναι γραμμένα πολύ απλά και ακούμε συχνά, ιδιαίτερα από νεότερες χοροδίες, αλλά και από μονάδες, αλλά και από ψάλτες που τα αποδίδουν μονοδιακά, να τα αποδίδουν ξερά, μετροφωνικά, όπως έχει επικρατήσει να λέμε. Κύριε Θεόδωρο, κατά τη γνώμη σας, πώς πρέπει να αποδίδονται αυτά τα μέλη? Αγαπητέ Κώστα, δεν θα σας πω τη γνώμη μου, θα σας πω τι μου είπε ένα σκαλί μου. Λοιπόν, είχαμε μείνει και καλώς συνεχίζουμε στο πώς δηλαδή μπορεί από αυτό το απλό πράγμα που βλέπουμε, την απλή σημειογραφία, μορφολογικά δηλαδή, πώς μπορούμε να παράγουμε κάθε φορά ένα διαφορετικό αποτέλεσμα από το μάθημα. Ένας τρόπος ο οποίος έχει επικρατήσει μέχρι τώρα που να διαφοροποιεί τις γραμμές ή τα μαθήματα είναι εντελώς μηχανιστικός. Δηλαδή, βλέπει ας πούμε κάπου ένα ολίγο με κεντήματα και ψηφιστό, το κάνει, όπως λένε αυτοί, γιατί εμείς δεν το μάθαμε. Δεν μάθαμε ποτέ για τρομικό και τέτοια πράγματα. Το λέει αυτό είναι τρομικό. Το αναλύει με ένα δίγοργο κτλ. Βλέπει αλλού κάτι άλλο, μια πεταστή με κλάσμα, κάνει κάτι άλλο, τη λέει έσω, έξω, πεταστή, δεξιά, αριστερά, ξέρω εγώ τι είναι. Λοιπόν, εμείς δεν μάθαμε τέτοια πράγματα. Εμείς τι μάθαμε? Η πρώτη αρχή είναι ότι πρέπει το μέλος να επιρρεπεί το κείμενο. Και οι γραμμές να είναι οι ίδιες, να υπάρχουν δηλαδή μορφολογικά αυτά τα απλά πράγματα που είπαμε, εν τούτης, στην ερμηνεία, το κείμενο είναι αυτό το οποίο μας υπαγορεύει τι θα γράψει, πώς θα ερμηνεύσουμε. Δηλαδή, μπορεί να είναι η οικεσία. Δεν μπορεί να, στην οικεσία να κάνεις τρομικό. Θα κάνεις άλλη ανάλυση. Λέει, έτσι, εκπλάνεις δηλαδή. Έχει άλλη ανάλυση. Δηλαδή, αυτό που μας έμαθαν οι δάσκαλοι ήταν καταρχήν το εξής. Να το πω έτσι δηλαδή απλά. Θα τα μάθετε όλα απ' έξω, όπως τα λέμε. Ιδιόμελα, δοξαστικά, θα τα μάθετε όλα απ' έξω. Αν δεν μπορείς να το ψάξεις απ' έξω, δεν το ξέρεις το μάθημα. Είδατε κάποιο πρώτο βιολί εσείς, κάποιο σολίστα να παίζω παρτιτούρα? Θα μου πείτε αυτό δεν μπορούν να το κάνουν όλοι. Ας το κάνουν στο μέτρο που μπορούν. Είναι κάτι όμως που η μουσική μνήμη μπορεί να καλλιεργηθεί στα παιδιά. Κλείνει η παρένθεση. Αφού λοιπόν το παραλάβεις αυτό, μετά σε άλλο χρόνο, σε άλλη ηλικία, αφού ορίμασες, κάνε μια ανάλυση. Αν δεν θες να κάνεις ανάλυση, πες αλλιώς. Έτσι το έλεγε ο δασκαλός μου. Έτσι δεν λέει παράδοση. Άρα λοιπόν αποφεύγουμε μια θεωρητική τυποποίηση της έκφρασης. Αυτό μας λέτε, έτσι? Μάλιστα. Πάμε, αφού λοιπόν τη μηχανιστική που κάποιες σχολές και κάποιοι δάσκαλοι την αποκλείουμε, γιατί παραμορφώνει ουσιαστικά το μέλος και την ερμηνεία, την κάνει επίσης μονότονη, έτσι. Και προβλεπόμενη. Και προβλεπόμενη, έτσι. Και λείπει η αίσθηση της γοητείας αφού είναι προβλεπόμενη η αλλίωση ή η ανάλυση. Έτσι. Λοιπόν, ακούγα τον Παναγιωτή, δηλαδή, έλεγε «Σε την υπερνούν» και έλεγες «Τι λέει ο άνθρωπος» και ήταν κάτι νότες απλές, κάτι τέτοια πραγματάκια δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, ή άκουγες, ξέρω, έλεγες ο Χαρίλαος «Επί ξύλου βλέπουσα κρεμάμενον Χριστέ» και τα λοιπά και έλεγες «Τώρα τι λέει ο άνθρωπος». Ο Ταλιαδόρος έλεγε, ο Καραμάνης έλεγε «Ένα κύριε Λέισον» και λέει «Τι είπε ο άνθρωπος τώρα». Τόσο απλά, με έκφραση, μετρημένο. Λοιπόν, πάμε στον άλλο τρόπο και επιμένω δηλαδή πώς ένα κλασικό μάθημα. Θα πάρουμε το κλασικό το μάθημα όπως με έλεγε ο Αβραάμ. Θα διαβάσουμε το κείμενο.
Τι είναι αυτό? Είναι ιδιόμελο κατανητικού εσπερινού, παραδείγματος χάρη. Δεν θέλει μπιχλιμπίδια. Δεν θέλει στολίσματα. Είναι περίοδος τριωδίου. Είναι περίοδος κατανυγής, περισυλλογής. Δεν ψάχνονται με ψηλές βάσεις. Παίρνεις κάποια σταθερά στοιχεία στην αρχή και πάρεις το βάζεις κάτω. Κάνεις ας πούμε μια ανάλυση η οποία έχει τυνάγματα. Δεν πάνε εδώ. Είναι συγκεκριμένη η εκτέλεση. Είναι συγκεκριμένο το μάθημα. Μετά έχεις να εκτελέσεις κάποια δοξολογία η οποία είναι πανηγυρική. Εκεί θέλει και τυνάγματα, θέλει και οι πεταστές να είναι πιο έντονες, θέλει τα άλλες εκτελέσεις στα απλά τα πραγματάκια που λέμε τώρα, το ψηφιστό με το ολίγο και τα κεντήματα, άλλη εκτέλεση, να ανεβεί δύο τόνους να κατεβεί κτλ. Ψάχνεις από αυτά που έχεις πάρει δηλαδή, τι ταιριάζουν με το κείμενο και με το πανηγυρικό. Γιατί πάντα, όταν αυτοί συνέθεταν ή ετόνιζαν, όπως λέμε, σε ήχο τέταρτο, σε ήχο πλάγιο του δευτέρου, ο κάθε ήχος, όπως μας μαθαίνανε, και λέει και ο Χρύσανθος, ο μεγάλος Χρύσανθος, εκμαδίτων, έτσι λοιπόν, οι μελωδίες έχουν και οι ήχοι έχουν ύφος και ήθος. Εάν εσύ λοιπόν κάνεις κανονιστικές αναλύσεις που δεν ταιριάζουν με το ύφος και το ήθος του ήχου και του κειμένου, δεν έγινε αυτό που ψάλλεις. Θα νομίζω ότι ψάχνεις κλασικά, αφού λες να κλασική ανάλυση. Αλλά δεν ταιριάζει εδώ. Δεν ταιριάζει με το ύφος και το είδος της μελωδίας. Βλέπετε ότι και ανά ήχο, σε αρχαίες θέσεις, ανά ήχο, δεν υπήρχαν εξηγήσεις των γραμμών. Κάτι λέει αυτό. Πόσο μάλλον δηλαδή όταν μεταβάλλεται εκτός από τον ήχο, έχουμε και μεταβολή του κειμένου. Έτσι. Άρα ο οδηγός λοιπόν είναι η γνώση που έχουμε από τα ακούσματα, το πρώτο. Η γνώση που έχουμε από τη θεωρία ύφος και ήθος των ήχων και το τρίτο είναι το κείμενο. Αν δεν υπηρετήσουμε το κείμενο, καλύτερα να μην ψάχνουμε καθόλου. Εάν η μελωδία θάβει, καταπλακώνει το κείμενο, δεν έχει νόημα. Μπορεί να είναι το αργό μάθημα του Κουκουζέλη, να είναι που λέγαμε Κασιανή του Πέτρο Λαμπαδαρίου, εκεί που λέει τα πλήθη. Έτσι, που κάνει μια μεταβολή, ας πούμε, όλο τα πλήθη και τα λοιπά. Εκεί αυτό πρέπει να φανεί. Τι λέει τα πλήθη, αμαρτιών μου τα πλήθη. Ή μετά που λέει, τι σε ξεχνιάσει. Μη με την συνδούνη παρίδης. Αυτές οι λέξεις, αυτά τα κείμενα δηλαδή, αυτές οι προτάσεις, είναι τραγικές. Δεν μπορείς να τις εκτελείς εσύ, ας πούμε, τον τρόπο που εκτελείς, ας πούμε, κάτι άλλο, που του κάνεις μάθημα στο οδείο. Γι' αυτό, εκ των υστέρων αναλύοντας οι δάσκαλοι μας είπαν και εμάς και τώρα όσο περάνε τα χρόνια καταλαβαίνω και εγώ δηλαδή καλύτερα το πόσο δραματουργία περιέχει η εκτέλεση ενός κομματιού. Δεν είναι κάτι το οποίο, το είπαμε τώρα, το μάθημα τελείωσε. Το δεσπότην και αρχιερέα. Άνωθεν ή προφήτε. Δεν μιλάμε για συγκλονιστικά πράγματα, δεν μιλάμε δηλαδή για... Ή ο άλλος ψάλλει κηδεία και λέει ας πούμε... Άμα με εδώ, αλληλούια, άμα με τα λοιπά. Και πήρε τη βάση στο Θεό, ας πούμε, ξέρω εγώ, ψηλές τα λοιπά. Μα και δία ψάλλει τώρα αυτός. Δεν ψάλλει και δία αυτός. Όταν παίρνει, ας πούμε, λαδίεση να ψάλλει το βάση, ας πούμε, την κηδεία του άμα με εδώ, αλληλούια. Καταρχήν δεν ξέρω, αγνοεί ότι μπροστά έχει κάποιον άνθρωπο που είναι πεθαμένος και άλλοι το θρυνούν. Θέλει δηλαδή μία επίγνωση, τι ψάλλουμε, πώς το ψάλλουμε, γιατί το ψάλλουμε και πώς πρέπει να υπηρετήσει τη λειτουργία. Άρα λοιπόν όλα συντείνουν στο ότι η ψαλτική δεν μαθαίνεται στα οδεία ή στις σχολές. Εκεί μάλλον υποδεικνύουμε πώς θα μαθητεύσουν οι μαθητές το αναλόγιο. Μάλλον κάπως έτσι είναι η διαδικασία, έτσι. Συμφωνώ. Με τη μόνη διαφορά ότι, όχι με τη διαφορά, με τη μόνη επίρρωση που θέλω να κάνω, ότι πρέπει να υπάρχει συνειδητή γνώση τι είναι, πώς είναι, γιατί είναι. Στο οδείο, με καλούς δασκάλους, εντός εισαγωγικών οδείο, με καλούς δασκάλους μπορούν να σου πούν τι λέει η θεωρία, τι λέει εκείνο, τι λέει το άλλο και να σε καθοδηγήσουν τι να ακούσεις και πώς να το ακούσεις. Αν εσύ δεν το κάνεις, δεν θέλει να το κάνει ο μαθητής, δεν γίνεται να του βάζεις ένα τσιπάκι και να του κάνεις σέβα, ας πούμε, και να... δεν γίνεται ψαλτική. Έτσι. Αλλά όμως πιστεύω ότι όσο και να είχα καθίσει κοντά στο δάσκαλο,
και στον Νταλιαδόρο δηλαδή, και στον Ευθυμιάδη. Εντάξει, θα μου πείτε, στον Ευθυμιάδη έκανα και θεωρία. Δηλαδή, εάν δεν είχε προηγηθεί και βαθιά γνώση θεωρίας. Δηλαδή, δεν μπορούμε τώρα να ψάρουμε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα μάθημα και να μην ξέρουμε τώρα πόσα τετράχορδα υπάρχουν και τι αλλιώσει γίνουν στα τετράχορδα και τι είναι φθορές και τι είναι χορές. Εγώ αναφερόμουν στην ουσία της μουσικής, γιατί αυτό είναι το. Η ουσία όμως, ναι, ότι βλέπω τώρα εγώ, αν πάω στην άλλη άκρη και λέω ότι ξέρεις, έχω καλά ακούσματα και τα αναπαράγω. Εάν δεν έχω επίγνωση τι ψάλλω, ξέρεις, εδώ ακούει δηλαδή η Βασούλη μία, να σου πω κάτι ένα τρανταχτό παράδειγμα, που έχει πει κάποτε Ευθυμιάδης. Βλέπεις δίγα δουπανί χρωματικό και βλέπεις σπάθη πάνω στον δί για να κατεβεί στον νι. Αν δεν ξέρεις ότι άλλο πράγμα το ένα άλλο το άλλο, τεχτερείς και τα δύο χρωματικά. Αλλά δεν είναι. Μόλις μπει δηλαδή η σπάθη, αν δεν ξέρεις θεωρία, πέρα από εκεί που την έχει συνηθίσει να μπαίνει στον γκέ, στον γά και στον νι, και μπει στον δι, σε πάει βόλτα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει ψαλτική. Πρέπει να έχει γερή θεωρητική κατάρτιση, θα σου δώσει το σχολείο, η δασκαλή σου, η εξάσκηση, αλλά πρέπει να ακούσεις ως μαθητής και να έχεις το άκουσμα ανάλυση. Τώρα έχουμε τόσα μέσα, καταγραφικά. Το πήρες, το ακούς, το ξανακούς. Εμείς χαλάσαμε κασέτες, χαλάσαμε μαγνητόφωνα, τσακωθήκαμε και με φίλους γιατί μας πήραν τις κασέτες, που ήμασταν φίλοι δηλαδή, ψάλτης αυτός, ψάλτης εγώ, του έδωσε μια κασέτα, μου την έφαγε και έχουμε να μιλήσουμε 30 χρόνια. Αν επιτρέπετε, τι κασέτα ήταν? Μ' είχε πάρει μια φορά ο Ταλιαδόρος και πήγαμε σε κάποια εγγένεια ενός ναού στο Λιανοβέργη, στη Βέρεια απ' έξω. Και είχε ψάλει. Πολύ έλαιο το πρωί δουλειοκύριο. Ήταν τρίτος ήχος, θυμάμαι. Αναβαθμούς, πολύ έλαιο. Μετά είπε το Στανίτσα το δύναμης. Με κράτημα, με έτσι, με αλλιώς δηλαδή. Και λέει, δώστε αυτό, να το αντιγράψω. Και την έγραψα την κασέτα. Α, είχε δοξολογία του δεύτερου του Ιακώβου, του ψάχνουν όλοι παρέα, όλα τα παιδιά. Για το δύναμη του Στανίτσα σας είχε αναφέρει τίποτα ο Ταλιαδόρος? Γιατί εκείνη την εποχή είχε συζητηθεί πολύ αυτό το κομμάτι. Τώρα να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι. Λοιπόν, θεωρητικά το σωστό είναι όπως το έγραψε ο Άρχοντας του Στανίτσας. Νομίζω ο Ταλιαδόρος το λέξε τρίτο, κάνει καταλήξη. Δεν κάνει και τρίτο, κάνει μια τριφωνία που καταλήγει, ας πούμε, στον δί σαν δί. Αντί για ζώο, καταλήξει, ναι. Και εντάξει, κάποτε τον πειράζαμε και τα λοιπά, ας πούμε. Έτσι. Αλλά έτσι το ψάλλουν όλοι μου λίγοι. Όπως το έκανε αυτός. Γιατί μπαίνει μέσα και το στοιχείο της ευκολίας, βέβαια. Μικραίνει κατά πολύ η έκταση του. Ναι, όταν έφερε ο δάσκαλος ο Στανίτσας, δηλαδή, τον. Είχε έρθει το 80, δεν θυμάμαι πότε, τον 80 ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και έφυγα από την εκκλησία που έψαλα και πήγα και εγώ εδώ, δηλαδή, στην Αγία Σοφία. Ήταν η φίλη μου, τον αγαπούσε πάρα πολύ το Χαρίλο. Και ο Χαρίλος του ίδιο. Ήρθε για να ψαλεί, ή ήρθε έτσι? Ήρθε και έψαλε στην Αγία Σοφία. Και του είχε δώσει χειρόγραφο τότε το Σταυρό σου προσκυνούμεν και την Αγία σου Ανάσταση. Από το έχει γράψει σαν το απίσωσε. Ναι. Και λέει, ας πούμε, ο τέτοιος ο Ταλιαδόρος μετά, τι ωραίο λέει, ποιος θα το ψάξει στον Άνοδη, λέει. Πώς θα το ψάξει στον Άνοδη, πού πάει, Άνοδη δεν πάει, και τι πάει. Όχι, δεν πάει. Όχι. Το Σταυρό σου. Και την Αγία σου Ανάσταση. Έτσι λοιπόν. Άρα η διαφοροποίηση του Ταλιαδόρου δεν είχε να κάνει με το αν είναι σωστό ή λάθος. Αν είναι εύκολο ή δύσκολο, να το πούμε κι αλλιώς δηλαδή, γράφει πιο πολύ όπως το Ταλιαδόρος δηλαδή. Το αγαπήσαμε πιο πολύ γιατί, να πούμε και κάτι άλλο εδώ, ο Καραμέσιο ο Ταλιαδόρος, γιατί ο Παναγιωτήτης αποτραβήχε νωρίς, σε μικρή ηλικία δηλαδή. Και ήταν δυστύχημα αυτό το πράγμα. Ο Ταλιαδόρος και ο Καραμάνης μάθανε να ψάλλει. Την πήραν την ψαλτική από δουλειά που ήταν των τενόρων και την κάνανε δουλειά των βαριτώνων. Έκαναν τη δουλειά δηλαδή την ψαλτική να μην είναι δουλειά πλέον των τενόρων. Να ακούμε τενόρους να ψάλλουν και λέμε τι λέει αυτός.
την ακούμε μια φωνή η οποία φτάνει έστω στον άλλο, σε όλο τον άλλο λάδι, δηλαδή πιο γεμάτη κτλ. Με χαμηλές μεσαίες νότες κτλ. Και λέμε τι ωραία ακούγεται. Άλλαξαν τα δεδομένα. Δεν ξέρω αυτό αν το έχετε σκεφτεί δηλαδή. Εγώ είχα ακούσει ένα τσάρτη που είχαμε στο Αγρίνιο. Γεροθόδωρος. Σεραφείμ Γεροθόδωρος ή Γεροθεοδόρου. Μια καταπληκτική φωνή, πιο καλή από τον πρίγκο. Χριστός γεννάται από τον Σόλ. Σαφήν άναυδο. Αλλά αυτό δεν είναι παράγεται. Δεν μπορεί το πει άλλος. Το λέει αυτός, πάει τελείως. Ναι, αλλά το άκουσμα που επαναλαμβάνεται πολλές φορές είναι αυτό που μένει στον κόσμο. Στους ναούς μέσα. Γι' αυτό αν πάρετε τα λόγια τώρα γύρω-γύρω, θα δείτε ότι παρόλο που υπάρχουν νέα παιδιά που κάνουν φωνητική, που κάνουν κτλ, εν τούτης δεν είναι η ψαλτική των τενόρων. Δεν ακούγονται δηλαδή, πέρα από τη δυσδιαπασόν δηλαδή, οι νότες σε αυτά. Αυτό μήπως όμως έπαιξε ρόλο και η εμφάνιση των μικροφώνων τα τελευταία χρόνια, στα αναλόγια. Γιατί παλιότερα δεν υπήρχαν μικρόφωνα και αναγκαζόντουσαν να φωνάξουν κατά κάποιο τρόπο. Αυτό υπονοεί αυτό ακριβώς, ότι δηλαδή οι ψηλές νότες βγαίνουν πιο δυνατά. Έτσι. Αυτό ίσως είναι ένα ερώτημα δηλαδή. Πάντως, αυτό που έχουμε, δηλαδή που λέμε ότι μία η βάση του πρώτου ήταν στο μπα, μία στο και, μία τη φέρνουν από εδώ, μία τη φέρνουν από εκεί, που ψάλλουμε πάσα πλοή το Κυριακή το βράδυ, το βαένα, τον σολ, που χρήσαμε σε ψαλά το λα. Τον λα τον έκανε πά, δηλαδή ο Χριστός. Έτσι λοιπόν. Αυτά όμως πιστεύω ότι είναι ίσονο σημασία, διότι μεγαλύτερη σημασία έχει το πόσο άρτια εκτελείς ένα μέλος, γιατί όχι να το πας ψηλά ή χαμηλά. Βέβαια. Κάθε άνθρωπος έχει και τη φωνητική του έκθεση που είναι συγκεκριμένη. Βέβαια, ναι. Βέβαια. Δεν μπορώ να ακούγονται τα μέλη του πρώτου ήχου, ας πούμε, δύο φωνές κάτω. Χάνονται. Οι αρμονικές συχνότητες που βγαίνουν δεν είναι αυτές που απαιτεί ο ήχος. Δεν συμμετέχουν οι αρμονικές συχνότητες στη δημιουργία του ύφους και του ήθους του ήχου. Δηλαδή, πάρτε ας πούμε, ξέρω εγώ, Πλάγιο Τέρδο. Τον έλεγε ο Φωτόπουλος, Θεός χωρίς την ψυχούλα του, έλεγε, πώς το λένε, το Αγίο Πατέρα ο Χορός, φα δίεση. Από κάποια στιγμή και μετά το χάνεις το μάθημα. Δεν μπορείς να το παρακολουθήσεις. Εκπληκτική φωνή, καθαρή, ωραία. Λέγανε ότι είναι η πιο ωραία φωνή που πέρασε από τη Θεσσαλονίκη, ο Φωτόπουλος. Εσείς τον ακούσατε το Φωτόπουλο από κοντά? Όχι, δεν ζούσε όταν ήμουν εγώ στη Θεσσαλονίκη ο Φωτόπουλος. Εγώ είχα γνωριμία με τον γιο τον Ηλία. Ερχόταν σπίτι μου και ερχόταν στον Ταγιαδόρο καμιά φορά δηλαδή. Ο οποίος μου έδωσε πολλά δηλαδή ακουστικά κασέτες και τα λοιπά τα οποία έχω. Λοιπόν, αλλά το μέλος έχανε το πλάγιο και έχανε το ήθος του. Ή πάρτε, ξέρω εγώ, πες, ξέρω εγώ, τρίτο ήχο και κατέβασε τον στον νι. Για να βγεις δηλαδή κάποιος που δεν έχει την έκταση. Δεν ακούγεται αυτό σαν τρίτος ήχος. Η εξήγηση στη φυσική δίνεται, γιατί δεν βγαίνουν οι αρμονίες οι οποίες πρέπει να ακουστούν για να δημιουργηθεί το άκουσμα του ήχου. Έτσι. Μην μπούμε σε κομμάτια τώρα, σε ακουστικής μέσα πιο βαθιά δηλαδή. Αλλά αυτό που μας έλεγε ο Ταγιαδόρος είναι, εγώ το λέω από τον Σόλ. Μα το λέω εγώ, εσύ μπορεί να μην το πεις. Δεν θα το πεις. Δεν θα πεθάνεις για να πεις ένα τέτοιο. Υπάρχει αυτή η λογική ότι πρέπει να πιάνουμε φυσικές ή και παραπάνω βάσεις του να φτάσω ψηλά, του να χτυπήσω ας πούμε τον άνω σόλ που λέτε ή τον άνω λα. Όχι. Είναι ίσως το μικρόβιο του... Ναι, σημασία έχει αρτιότητα. Εάν δηλαδή η μελωδία κινείται μέση δις διαπασόν, δηλαδή κάτω δι, άνω δι, εκεί πέρα ακούγονται οι συχνότητες, οι αρμονικές που βγαίνουν, ακούγονται από το αυτή άνετα, ακούγονται δηλαδή ξεκούραστα. Και να πούμε και κάτι άλλο, ότι δεν ακούγονται όλες τις ώρες, όλες οι συχνότητες ίδια. Γι' αυτό οι δάσκαλοι, όσο καλά και να ήταν το πρωί, δεν ξεκινάγανε να ψάχνουν ψηλά. Αφενός για λόγους
ότι θέλουν να ζεσταθεί και η φωνή. Να ζεσταθεί και η φωνή. Αλλά αφετέρου σκέψη είχε κόσμο κάτω. Είχε ασούμε το πρίζνα για Σοφία, ξέρω εγώ, 80-90 άτομα. Εάν ο Ταλιαδόρο ξεκίνησε το πρωί-πρωί, Θεό Κύριο και επέφανε εμεί, δηλαδή, α πούμε, να ψάλει, ξέρω εγώ, δεύτερο ήχο, ξέρω εγώ, στον Σολ, θα έπρεπε να πει το Πεντηκοστό στο Λα Δίεση, να έχει κανένα πλάγιο δεύτερο να τον πάρει φα-φα Δίεση, δηλαδή, α πούμε, και θα έχουν παλαβό στο τέλο, όχι α πούμε, και θα έχουν μια κεφάλι κουδούνι, δηλαδή. Που τα λέμε τώρα έτσι, δηλαδή. Και μέσα κατά τη διάρκεια δηλαδή, τη λειτουργία υπάρχει μια αυξομοίωση και των εντάσεων, αλλά και των συχνοτήτων στους οποίους ακούγεται αυτή, για να ξεκουράζεται. Βλέπετε πόσο σοφά είναι βαλμένα τα, ας πούμε, τα καθίσματα στην Μεγάλη Εβδομάδα. Έχει σε τον τάφο του Σωτήρ να κινηθεί στη μέση ενότητα, μετά έχει τον παθόν του Κυρίου, που κάνει μεταβολή, έτσι. Ή τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Πέμπτη, που έχει τα αντίφωνα. Yeah. Αρχίζει Λαγιωτέρτο Μαλακά. Ανεβαίνει, κατεβαίνει και δημιουργεί συνέχεια ένα σχηματισμό, μια ταλάντωση, ας το πούμε, εντός εισαγωγικών, ένα κύμα δηλαδή, στην ένταση. Συγγνώμη, των συχνοτήτων. Οι οποίοι συνοδεύονται και μεταβολές εντάσεως. Μετά, σε ένα σημείο που έχει κουραστεί ο κόσμος εντελώς τη Μεγάλη Πέμπτη, τι μεσολαβούν, οι μακαρισμοί. Οι οποίες είναι μελωδίες απλές, δεν έχουν νεύρος μεγάλο δηλαδή. Ανέβα, κατέβα, τα λοιπά, και εκεί που έχει χαλαρώσει το αυτί, αρχίζω μετά δύο και πονηρά επίση και τα λοιπά, και πάσα εκτίσει γιου το φόβο και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή, είναι σοφά φτιαγμένα. Ο Ταλιαδόρος έδινε πολύ μεγάλη βάση στις αυξομοιώσεις εντάσεως. Το θεωρούσε δηλαδή ότι είναι βασικό στοιχείο στην ερμηνεία. Και όταν εγώ κάποτε πρωτοπήγα στον Ευθυμιάδη, ήμουν και ψαρωμένος δηλαδή. Εντάξει τώρα, εντάξει. Θα του κάνω καλή εντύπωση δηλαδή. Μου λέει, για ψάλε. Μια δεξιολογία. Και του Μανουήλ δηλαδή. Τι λέω, ας πούμε. Α, μου λέει, εσύ δεν ξέρεις να ψάλεις. Ότι πει δάσκαλο, του λέω. Μου λέει, όλα δεν σημαίνει. Τι λέω, όχι. Τι είναι. Όπου είναι ο τόνος. Εσύ δεν το πιστεύεις, μου λέει. Τα άλλα και σ' όλα τα τόνιζε δύσιμα. Μας το πείτε και ψαλτά το παράδειγμα αυτό. Ναι. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό. Έτσι. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεό. Πιο φυσικός τρόπος ψαλισήματος. Αν και πολλοί κατηγορούν τους Θεσσαλονικείς ότι ψάλλουν σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο εκτέλεσης μας ψάλλουν, ότι ψάλλουν πολύ κοφτά. Όχι, το κοφτά μπορεί να είναι κάτι άλλο. Χτυπητά, όχι κοφτά, συγγνώμη, ναι. Όχι κοφτά, χτυπητά. Ναι, χτυπητά, αλλά πού όμως. Χτυπητά πού. Μπορεί η θέση να είναι πιο ισχυρή. Αλλά η θέση είναι εκεί που είναι τονιζωμένη συλλαβή. Και πάνω από όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να είναι, όπως γράφει ο Ευθυμιάδης, ο λεγόμενος λογικός τόνος. Δηλαδή, πού θέλει τόνο, όχι μόνο η λέξη, αλλά και η συλλαβή, αλλά και η έκφραση, η πρόταση. Έτσι, δεν είναι κάτι απλό. Δεν μαθαίνεται εύκολα. Θέλει πολλή επιμέλεια. Τα παιδιά να φύγουν δηλαδή, γιατί ο νέος μαθητής πάει και μαθαίνει και μετράει με απλό χρόνο, εμείς μαθαίναμε, άλλοι μαθαίνουν με δύσιμο, άλλοι μαθαίνουν με τετράσιμο. Δεν σημαίνει ότι είναι πάντα δύσιμος, πάντα ή τρίσιμος ή τετράσιμος. Όπου είναι τονιζωμένη συλλαβή, εκεί είναι η αρχή του μέτρου. Με έλεγε ο Αβραάμ ότι δεν ξέρουμε πολύ, λέει, τη νέα γραφή. Η νέα γραφή τα περιέχει όλα, δεν χρειάζεται να βάλουμε ούτε διαστολές, ούτε να χωρίσουμε τίποτα. Για λόγους καθαρά ευκολίας και υπομνήσεως βάζουμε διαστολές για να λέμε ότι εδώ είναι δύσιμο, τρίσιμο κτλ. Αν δούμε πού είναι η αρχή του πρώτου, του τρίσιμου δηλαδή, είναι εκεί που είναι τονισμένη συλλαβή. Πάντως δεν είναι ποτέ σε άρθρο. Και ο τονισμός επίσης έχει κάποιους κανόνες. Έτσι. Κύριε Θόδωρε, ο ραδιοφωνικός μας χρόνος μας πιέζει.
Άλλη μια εκπομπή μαζί σας έφτασε στο τέλος. Ευχαριστούμε πολύ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα τα οποία μας διηγηθήκατε. Πιστεύουμε ότι και σε κάποια επόμενη εκπομπή θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε την όμορφη αυτή κουβέντα που έχουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά τους ακροατές και τις ακροάτριες του ραδιοφωνικού σταθμού της Πυριακής Εκκλησίας, οι οποίοι στηρίζουν την εκπομπή μας στέλνοντας τις παρατηρήσεις τους και τις ερωτήσεις τους και ιδιαιτέρως τις προτάσεις τους. Επίσης ευχαριστίες οφείλουμε και προς τον Αλέξιο Φωτακόπουλο που είναι συνεργάτης των ψαλτικών περιηγήσεων και στη Φίβη του Κωνσταντέλου που απαντά καθημερινά στα τηλεφωνήματά σας. Και έτσι λοιπόν να κλείσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία την οποία μου δίνετε να παρουσιάσω κάποια πράγματα τα οποία δεν είχα άλλο τρόπο να τα δώσω. Εύχομαι αυτές οι εκπομπές να γίνουν για τους μικρότερους ακροατές ή και μεγαλύτερους δηλαδή, αφορμή για να παραχθεί ένα πραγματικό αποτέλεσμα στη βελτίωση της ψαλτικής. Να είστε καλά. Εμποθλίβεστε με εις ακούσον μου τον οδυνόν, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής, απ' αυτός ο Θείος πόθος εγίνεται, κόσμου ουσί του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο.